Υπουργείο με τον Υφυπουργό και την άρνηση να αποδρομολογήσει το ακουαμαρία, ξεκινήσαμε επαφές με τα πολιτικά κόμματα στο ανώτερο δυνατό επίπεδο που μπορέσαμε να πετύχουμε. Συναντηθήκαμε κατά χρονολογική και όχι κατά ιεραρχική σειρά με την Δημοκρατική Συμμαχία, την Ντόρα Τυμπακογιάννη, η οποία μας δήλωσε ότι συμπαρίσταται στον αγώνα, ανέθεσε στον βουλευτή Ηλία στον Κοντογιάννη να συνεργαστεί μαζί μας για να συντάξει μια γενικευμένη επερώτηση για τα προβλήματα της Λίμνου και όχι μόνο ή αποκλειστικά για το ακτοπλοϊκό πρόβλημα. Συμφωνήσαμε, είμαστε σε συνεργασία, παρέχουμε τα στοιχεία και θα προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Στη συνέχεια βρεθήκαμε στη Νέα Δημοκρατία, συναντηθήκαμε με τον αρμόδιο του κόμματος, τον βουλευτή, τον Λιγκουρέτζο, παρουσιάστηκε για λίγο και ο ίδιος ο αρχηγός του κόμματος, ο Σαμαράς, ο οποίος εκδήλωσε το ενδιαφέρον του για την κινητοποίησή μας, έδειξε να είναι ενήμερος, είχε παρακολουθήσει, μας είπε, στην τηλεόραση και τις δηλώσεις και τα αιτήματά μας. Συμφωνήθηκε ότι το κόμμα θα υποστηρίξει νομοθετική παρέμβαση για την δυνατότητα τροποποίησης της σύμβασης για να μπει καλύτερο καράβι. Στη συνέχεια είχαμε συνάντηση με το ΠΑΣΟΚ, με τον Γενικό Γραμματέα του κόμματος, όπου συμφωνήθηκαν επίσης τα ίδια. Έγινε αποδεκτό το αίτημά μας για καλύτερο πλοίο και για αλλαγή των ακτοπλοϊκών συνθήκων στο Βόρειο Αιγαίο. Γενικεύσαμε τη συζήτηση ώστε να φύγουν όλοι από την αρχική εντύπωση που και στη Λίμνο ορισμένοι είχαν λανθασμένα δημιουργήσει, ότι το αίτημά μας είναι να φύγει αυτό το σαπιοκάραβο. Το αίτημά μας δεν είναι μόνο να φύγει το ακουαμαρία, ούτε να γυρίσει κάποιος ταξιάρχης. Το αίτημά μας είναι η Λίμνος να αποκτήσει αξιοπρεπή συγκοινωνία. Όχι πλοία τέταρτης κατηγορίας στη Λίμνο. Αυτό πάμε να πετύχουμε. Την επόμενη μέρα συναντηθήκαμε πάλι κατά σειρά με τον πρόεδρο της Δημοκρατικής Αριστεράς, τον κύριο Κουβέλη. Είχε ήδη υποβληθεί η επερώτηση από τη Δημοκρατική Αριστερά. Κάναμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και πολύ σοβαρή συζήτηση για το πώς θα προωθηθούν στα θέματα της νησιωτικότητας ως υποχρεωτικά θέματα σε κάθε συζήτηση νομοσχεδίου στη Βουλή. Είναι αυτό που προβλέπει το Σύνταγμα και που ποτέ δεν εφαρμόζεται. Και εδώ νομίζω αυτό μπορεί να κάνει, η συμβολή τους μπορεί να είναι καθοριστική. Στη συνέχεια πήγαμε στη Βουλή, όπου συναντηθήκαμε με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Τσίπρα, που μαζί με τον βουλευτή του Πειραιά, τον Δρίτσα, ο οποίος είναι ενήμερος αρκετά για τα ναυτιλιακά θέματα, συμμετείχαν σε μια πολύ βαθιά συζήτηση για το τι προτάσεις θα πρέπει να γίνουν άμεσα για την αλλαγή του καθεστώτος στην ακτοπλοεία, ειδικά στο καθεστώς των άμεμπνων γραμμών. Συναντηθήκαμε με το κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΚΚΕ στη συνέχεια και τον βουλευτή του ΚΚΕ, δηλαδή τον Σπύρο τον Χαλβατζή και τον Σταύρο τον Σκοπελίτη. Αποδέχθηκαν και τα τρία αιτήματα που τους θέσαμε, δηλαδή να φύγει το Άκουα Μαρία, να τροποποιηθεί η σύμβαση και να μπει ένα καινούριο πλαίσιο στην ακτοπλοεία. Επέμειναν και σωστά κατά τη γνώμη μου από την πλευρά τους στη θέση τους για κρατική ακτοπλοεία. Συμφωνήθηκε ότι υποστηρίζουν το αίτημά μας. Είχαν κάνει ήδη επερώτηση γενικευμένη που δεν αφορούσε μόνο το θέμα του Άκουα Μαρία, είχε ξεκινήσει από τη μέρα που είχε γίνει το ατύχημα και αφορούσε και τα προβλήματα που έχει το λιμάνι της Μύρινας και γενικότερα τα προβλήματα της εκτοπλοείας. Το απόγευμα είχαμε μια συνάντηση με το Λάος που θα τη χαρακτήριζα εθιμοτυπική, καθώς το Λάος εκφράζεται από τον Υφυπουργό τον Γεωργιάδη. Εχθές το πρωί στο Υπουργείο και μετά από όλη αυτή την προσπάθεια αναγκάστηκε η κυβέρνηση, αναγκάστηκε ο Υφυπουργός να ζητήσει την έγκριση του Πρωθυπουργού για να συγκληθεί διακυβερνητική, έτσι την ονομάζουν, διακομματική στην ουσία συνάντηση με τη συμμετοχή των τριών κομμάτων που στηρίζουν σήμερα αυτή την κυβέρνηση,
δηλαδή του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και του ΛΑΟΣ, προκειμένου να συζητηθούν τα προβλήματα γενικότερα της ακτοπλοείας, τα επίγοντα προβλήματα και των άγωνων γραμμών, με πρώτο το πρόβλημα της Λίμνου. Αυτό, αγαπητοί φίλοι, αποτελεί και μια πρώτη πολύ σοβαρή μας επιτυχία. Το γεγονός ότι καταφέραμε να προταχθεί το θέμα της Λίμνου σε μια εξαιρετικά κρίσιμη και σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο, όπως καταλαβαίνετε, συνάντηση του Υπουργείου Ναυτιλίας, ήταν ένα πρώτο μεγάλο βήμα. Κατατέθηκε η πρόταση που είχε διατυπωθεί προηγουμένως από εμάς, κατατέθηκε και από τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των κομμάτων, συμμετείχε σε αυτή τη σύσκεψη και ο αναπληρωτής υπουργός ο Σιφουνάκης και ο Πλακιωτάκης από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Η πρόταση που κατατέθηκε και διατυπώθηκε και έγινε καταρχήν αποδεκτή είναι να προχωρήσει νομοθετική πρωτοβουλία άμεσα στη Βουλή για την δυνατότητα τροποποίησης της σύμβασης και την αλλαγή κατηγορίας πλοίου για τη Λίμνο. Ακούστηκαν ενστάσεις ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει ένα ντόμινο, δηλαδή μπορεί και άλλοι προορισμοί να ζητήσουν ανάλογα. Επιμείναμε στη θέση μας και φύγαμε με τη διαβεβαίωση ότι η προετοιμασία της τροπολογίας θα προχωρήσει. Στην ίδια σύσκεψη και μετά την αποχώρησή μας εξετάστηκαν και δυνατότητες αλλαγής του πλοίου άμεσα, για τις οποίες όμως δεν έχουμε ενημερωθεί επίσημα και γι' αυτό δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σας τις μεταφέρω.